Καλημέρα. Δεν νομίζω να σε ξύπνησω από τον ύπνο σου 6 ώρα το πρωί. Λοιπόν, σκεφτόμουν όλο το βράδυ μια ιδέα. Αντί να πας δουλειά σήμερα, σου έχω κάτι καλύτερο. Λοιπόν, η ιδέα είναι πως πάμε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, πίνουμε ένα καφέ και απλά γυρνάμε. Ωραία. Ετοιμάζομαι και σε παίρνω τηλέφωνο. Σήμερα ξεκίνησε η μέρα μας στα McDonald's. Πήγαμε να φάμε ένα υγιεινό και δυναμωτικό πρωινό, επειδή έτσι μας αρέσει. Εμείς και ο Λουμίδης. Και ετοιμαζόμαστε τώρα, βασικά πάμε στο Fredrikstad, που είναι μια πόλη πολύ σημαντική για την Νορβηγία, για την άμυνα της Νορβηγίας, μάλλον στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έτσι πάμε να δούμε το θεματικό πάρκο. Τώρα ο Ρούκο μου στέλνει φυλάκια πίσω από την κάμερα, αλλά εντάξει, δεν τα βλέπετε εσείς, αλλά καλύτερα. Πιστεύουμε τα GPS, άμα λέγες, λες και δεν έχω ξαναπάει. Και μας βγάζει το GPS σε κάτι σπίτια, μας λέει φτάσατε, λες και είναι δικό μας, λες και είναι του παππού το σπίτι. Λες να ξέρει κάτι. Ελάτε για καφέ, λέει. Λες να ξέρει κάτι παραπάνω το GPS. Εδώ θα ξέρει. Ελάτε, λέει, ανοιχτή είναι η πόρτα. Σκοπίστε τα παππούτια και μπείτε. Όσο έχει περάσει και μέσα από κάτι δάση, λες και θέλει να μας δολοφόνεις. Ωραία, φτάσαμε λοιπόν στο Fredrikstad. Λίγο πιο χαρούμενος ρε φίλε. Όχι ότι μισείς τη ζωή σου. Δεν τη μισώ. Δεν φαίνεται ρε φίλε, φαίνεται. Λοιπόν, φτάσαμε στο Fredrikstad. Θα πάμε τώρα να δούμε θεματικό πάρκο βασικά. Μετά θα κάνουμε μια βόλτα στην παλιά πόλη και θα καταλήξουμε, πιστεύω, κάπου στο λιμάνι για να πιούμε ένα καφέ ή να φάμε κάτι, θα δείξει. Το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, άμα το δούμε στο χάρτη, φτιάχνει ένα μισό αστέρι. Είναι κάτι σαν μια διόρυγα, δεν είναι η διόρυγα του Σουέζ, αλλά ήταν αρκετό για να μπερδέψει εχθρικά καράβια και βιβλία. Ο καθένας πρέπει να βρει τρόπους να απελευθερώσει το μέσα του. Αυτό είναι το για καφέ. Άλλη μια προσπάθειά μου να με μάθω καλύτερα. Όταν ζεις σε ένα μέρος όπου τους περισσότερους μήνους του χρόνου κάνει κρυό, ξεκινάς να εκτιμάς μικρά πράγματα και συνειδητοποιείς το πόσο χαρούμενο μπορεί να σε κάνει απλά μια ηλιόλουστη μέρα. Όταν έγινε ο πόλεμος μεταξύ Δανίας-Νορβηγίας, οι οποίες ήταν μαζί τότε, και Σουηδίας,
Οι Σουηδοί όταν έφτασαν εδώ πέρα έκαψαν σχεδόν ολόκληρη την πόλη και αυτό οδήγησε τους κατοίκους εδώ της πόλης να σκεφτούν την άμυνά τους. Και έτσι αναπτύχθηκε όλο αυτό. Ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα που πρέπει να μάθει ο άνθρωπος. Να εκτιμάει αυτά που έχει και βλέπει. Η φύση σε ηρεμεί, σε γαλινεύει. Σου δίνει ένα μήνυμα πως εδώ είναι το σπίτι σου, ηρέμησε. Όλα καλά θα πάνε. Η φύση σε βοηθάει να μαθαίνει σε σένα. Και έχω πολλά ακόμα να μάθει για μένα. Νιώθω ότι εδώ είναι πιο πολύ Νορβηγία. Από το... Ναι, εδώ νιώθω ότι βλέπω την Νορβηγία. Κοίτα, πάνω κάτω όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μοιάζουν ίδιες. Όπου και να πας. Να πας Αθήνα, Όσλο, Σουηδία, στη Στοκχόλμη, ας πούμε. Okay. Και κοίτα, άμα πας Αθήνα είναι λίγο διαφορετικό. Mm. Αλλά όλες οι σκανδιναβικές χώρες και όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες είναι σχεδόν ίδιες. Ναι, okay, ναι, αυτό μου δίνει πολύ αυτό μου, την αίσθηση ότι τώρα είμαι στην Νορβηγία, όντως. Ναι. Τόσα χρόνια δεν ήμουν, τώρα είμαι. Έχει... Ναι, είναι δεν ξέρω, έχει την αίσθηση η φύση που είναι εδώ τριγύρω, γενικά όλο το πακέτο. Κοίτα, το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα και για την Αλβανία. Τον πολιτισμό δεν τον γνωρίζεις από την πρωτεύουσα. Ναι, είναι λίγο σωστό. Παίρνεις μια τελείως άλλη οπτική. Αλλά το να πας άλλες πόλεις. Η γέφυρα εκεί μου φαίνεται πολύ εντυπωσιακή. Ναι, ρε. Σαν το ωραίο αντίβιο, αλλά αυτό που πήρε. Αφαλήτως. Είναι πολύ προσεγμένη πόλη. Την έχουν φτιάξει για τουριστικό αξιοθέατο και όντως είναι πολύ attractive. Εγκρινής. Προφανώς και εγκρινής, αλλιώς. Τι δουλειά είχαμε εδώ πέρα. Πέτρο, θέλω να μου πεις για αυτό εκεί το πλοίο, τι κάνει. Απλά σε παίρνει από τη μία μεριά του ποταμού και σε πάει στην άλλη. Είναι 10 δευτερόλεπτα ο δρόμος. Από εδώ, εδώ. Εδώ βλέπουμε την καλύτερη εφεύρεση που έκανε ποτέ άνθρωπος. Έρχονται δύο. Διαδρομή από εκεί, εδώ. Και κοίτα πως το γυρνάει. Νομίζω θέλω τη δουλειά του. Εν τω μεταξύ λατρεύω τους ανθρώπους μέσα που έχουν κάτσει κιόλας, έτσι. Να κάτσουμε λίγο. Αυτή ήταν μεγάλη διαδρομή, ας πούμε. Όπαλα και φτάσαμε. Δεν προλαβαίνεις να τσεκάρεις το story στο Instagram, ξέρω εγώ. Φτάσαμε, τέλος και για σήμερα. Απίστευτα, όποιος το σκέφτηκε. Είχε, δηλαδή, είχε θέμα, ρε φίλε. Έπρεπε να βγάλει λεφτά οπωσδήποτε και βρήκε τον καλύτερο τρόπο. Το ποτάμι που είναι δίπλα μας λέγεται Γκλώμα. Είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Νορβηγίας. Είναι συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, 621 χιλιόμετρα μακρύ.
και καλύπτει το 13% της έκτασης της Νορβηγίας. Ρε φίλε, κινούμενη Wikipedia είσαι. Ναι, ούτε να το διάβασα. Γαλήνια θα έλεγα. Γαλήνια. Αυτό είναι πολύ ρε. Έχει πολύ ησυχία. Νομίζω θα ζούσα πιο άνετα εδώ. Αυτό σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να μείνω από την προηγούμενη φορά που ήρθα εδώ. Να ναι. Είναι όντως ησυχία. Μου έκανε εντύπωση τρελό το καραβάκι που πάει απέναντι 10 δευτερόλεπτα. Τρελό, ε. Ναι, πολύ εντάξει. Είναι δωρεάν τουλάχιστον, δεν πληρώνει. Α, ναι, γιατί το βρίζαμε πριν. Να και τα κόψει τώρα κι αν είσαι. Εντάξει, ωραίο. Όχι, κοίταξε, έχει και ωραία μέρα σήμερα. Είναι πολύ γαλήνια, πολύ ήσυχα. Δεν έχει αυτή τη βαβούρα της. Ναι, ναι. Είναι φάση χωριό, αλλά πολύ όμορφο χωριό. Ναι. Εμένα μου άρεσε, κοίτα, μου άρεσε, για... μ' άρεσε αυτή. Προτιμώ από το, κοίτα, να... είναι... από το να πηγαίνω με δουλειά και σχολή. Η απέναντι μεριά είναι η πόλη η τωρινή, ρε παιδί μου, που έχει όλες τις εταιρείες, το ένα, τ' άλλο. Αυτή είναι η παλιά τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Είναι η παλιά πόλη. Από εκεί πιστεύω θα έχει βαβούρα, αλλά γιατί να πας από εκεί όταν μπορείς να είσαι από εδώ. Εντάξει, του κάνεις πολύ μπαμ μπαμ. Κοίταξε, για να κάνεις, ας πούμε, να περπατήσεις όλο το κάστρο με το ποτάμι. Ναι. Να περπατήσεις το λιμάνι. Είναι για μονοήμερη εκδρομή αυτό. Ναι. Δεν και... είναι κάτι. Για παραπάνω δεν είναι. Και το κέντρο της πόλης, δηλαδή 2-3 ώρες. Ναι, είναι μα... για να έρθεις απλά να χαλαρώσεις, να. Αυτό. Είναι, ναι, είναι μια. Να ακούς τη φύση. Απόδραση από την καθημερινότητα. Ναι. Από το Όσλο είναι περίπου μια μισή ώρα. Ναι, είναι περίπου στα 70 χιλιόμετρα. Άρα είναι η πιο κοντινή πόλη ή όχι, είναι το Τράμον. Το Τράμον είναι πιο κοντά, νομίζω. Okay. Το ίδιο. Οκ, okay, okay, εντάξει. Άρα είναι μια από τις πιο κοντινές πόλεις στο Όσλο. Εμένα μου τράβηξαν πολύ το ενδιαφέρον οι γέφυρες. Έχει πάρα πολλές γέφυρες εκεί, εκεί και όλες είναι διαφορετικές. Όλες είναι διαφορετικές, ναι. Και παρόλο που τώρα είναι έτσι, υποθέτω ότι πιο παλιά μαζευόντουσαν. Δεν ξέρω, λες να σηκώνονται ή να τέτοιο. Για να μην. Για να περνάνε. Μόλις μας ενημερώσαν από το Control ότι στις 4 Αυγούστου του 1814, σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο, οι Σουηδοί μπήκαν στην πόλη. Περάσανε από την απέναντι μεριά του ποταμού και ήρθαν εδώ. Ο στρατηγός, τον οποίο το όνομα δεν θα πω, γιατί δεν θα το θυμάται κανείς ούτως ή άλλως, κατάλαβε τέλος πάντων ότι το κάστρο ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και ήταν αδύναμο, και αντί να πολεμήσει, παραδόθηκε. Αυτό ταξίδι είναι άλλη μια προσπάθειά μου να μάθω εμένα καλύτερα. Θα έχω μαζί μου την κάμερα και έτσι θα έχω την ευκαιρία να κρατήσω τη στιγμή για πάντα. Γι' αυτό μου αρέσει αυτός ο κόσμος, γιατί μπορείς να δημιουργήσεις τα πάντα. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο για καφέ, στο πανέμορφο Φρεντρικστάντ. Αυτά τα επεισόδια θα είναι ιστορίες, ιστορίες που θα ανακαλύπτω πράγματα για τον κόσμο. Μαζί μου θα βρίσκονται καλεσμένοι σε κάθε επεισόδιο και έτσι θα ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Καλά Χριστούγεννα. Δεν θα κάνουμε καλοκαίρι φέτος έτσι όπως πάει ο καιρός, οπότε πάμε κατευθείαν για Χριστούγεννα. Για μελομακάρονα, όχι καρπούζι. Κατευθείαν εκεί στους κουραβιέδες.